Εδώ είμαστε που λέει και ο Χίτας, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και έχουμε. Έχουμε την κλήρωση, η αποστολή, το play-off. Τι ακριβώς έγινε σήμερα, διότι έχουμε από την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος πρώτον, κυρίες και κύριοι, τον Παναθηναϊκό με 3 βαθμούς, τους δικαιούται άλλωστε. Σύμφωνα με τη συγκομιδή του στην κανονική διάρκεια. Στην κανονική διάρκεια και με έναν παίκτη που κοσμεί το ελληνικό. Πράγματι, το Σισε, έτσι είναι. Το Σισε. Με 3 βαθμούς πρώτος, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ο Παναθηναϊκός. Δεύτερη, η ΑΕΚ, με 1 βαθμό. Έτσι ξεκινάνε οι 4 ομάδες των play-offs. Τρίτος, ο ΠΑΟΚ, ο θρυλικός ΠΑΟΚ. Ο χαλκέντερος ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ που δεν τα βάζει ποτέ κάτω υποχάω. Τι υποχάω σήμερα? Αντιδρώντας λίγο στη δήλωση του προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος δήλωσε ότι δεν είναι σύμφωνος με με τον όλο θεσμό των play-off, είπε ότι δεν είναι σύμφωνος. Δεν είναι σύμφωνος, είπε. Δεν είναι σύμφωνος. Ο Μάκης Χάβος είπε ότι από τη στιγμή που αυτός ο θεσμός πραγματοποιείται εδώ και 3-4 χρόνια, οφείλουμε να τον δεχτούμε ως έχει και να κατεβούμε όσο πιο έτοιμοι γίνεται για να καταλάβουμε την πρώτη θέση, κύριε. Την πρώτη θέση θέλει να καταλάβει, λέει ο Χάβος. Νομίζω και ένας παίκτης του ΠΑΟΚ δεν είναι σύμφωνος με τα play-off. Τι έχετε στο μυαλό σας? Κάποιος είχε δηλώσει ότι θα είναι κουρασμένοι και αυτά και τα λοιπά. Πάλι με το χαλκιά τα έχετε βάλει. Πάλι με το χαλκιά, κύριε Γιώργο. Ρε Αποστολία, εγώ τα έχω με το χαλκιά. Δεν έκανα δηλώσεις ότι η Ελλάδα έχει ένα πολύ δύσκολο αγώνα με την παγκόσμια ποδοσφαιρική δύναμη, τη Μάλτα. Και από τον μπάγκο που θα κάθεται θα αισθάνεται κουρασμένος, ώστε αν το ζητήσει ο Σάντος να μπει, να μην είναι έτοιμος λόγω του ότι υπάρχουν τα play-off. Μα ο άνθρωπος δεν μπορεί. Θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι πιο σημαντική διοργάνωση από τα play-off στη χώρα του και το δήλωσε. Και δεν μπορεί. Αφού δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Τι δεν να μπορεί κάνουμε τώρα? Να παίξει play-off. Δεν μπορεί να παίζει όταν είναι απλήρωτος. Δεν μπορεί να κάτσει στον μπάγκο. Ναι. Το δήλω, δεν είναι το δήλω. Ναι, σε όλα, ναι. Έφυγε από το ξενοδοχείο γιατί δεν μπορεί όταν δεν αισθάνεται ότι θα παίξει. Mm-hmm. Τελικά δεν μπορεί. Γιατί δεν το σταματάει, παιδί μου, είναι και 38-39 χρονών. Προφανώς θα έχω τους λόγους τους. Παρ' όλα αυτά, σε μερικά παιχνίδια δείχνει την ποιότητά του στον αθλητή. Έτσι, δείχνει την ποιότητά του. Κανείς δεν μπορεί να τον πει ότι δεν είναι καλός. Αλλά αφού δεν θέλει. Δηλαδή τον τραβάς με το ρε Ζαγοράκι, αφού δεν θέλει ο άνθρωπος, δεν μπορεί. Εν πάση περιπτώσει όμως. Θα δώσει τον καλύτερο του αυτό, εγώ το πιστεύω. Θα το δώσει, θα είναι καλός. Το πιστεύω. Ναι, αλλά δεν μπορεί. Ένα θόρυβο κάνει Γιωργάρα μέσα. Να δούμε λίγο το πρόγραμμα. Λοιπόν, για να δούμε το πρόγραμμα. Να πούμε ότι όπως είπαμε, Παναθηναϊκός με 3 βαθμούς, η ΑΕΚ με έναν, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός Βόλου, ο οποίος έδειξε. Κατάφερε τελικά, βρίσκεται στα play-off. Έδειξε ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο όλη τη χρονιά. Ο Μπέος. Ο Μπέος. Καλή ομάδα έκανε ο Μπέος. Και ο Μάκης ο Πατσαβάκης δήλωσε ότι πιθανό το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Θέλουν Champions League. Γιατί όχι, εγώ τους αγώνες που έχω δει με τον Ολυμπιακό Βόλο έχει ποιότητα σαν ομάδα. Τώρα, άκουγα σήμερα στο ραδιόφωνο. Τους είδαμε με Τσιόλι όμως, όχι με Μάκη με Κατσαβάκη. Την ποιότητα της ομάδας. Τον τελευταίο αγώνα πάντως με τον Παναθηναϊκό ήταν ο Κατσαβάκης και είδαμε. Θα αποδείξει την αξία του εκείνου σαν προπονητή. Καλή ομάδα. Και είναι τον Ξανδόπο, το Πρέσκα, πώς λέγεται. Ο Πρέσκα, εκείνο ο Ξανδό, ο κοντό εκπληκτικό παίκτη, ο Σεκαρέ, ο άλλο ο τερματοφυλάκη. Έχει καλή ομάδα ο Ολυμπιακός Βόλου. Μπορεί να κάνει την έκπληξη. Και να σα πω κάτι, γιατί όχι. Γιατί όχι. Μια ομάδα που βασίζεται σε ταλέντο, γιατί έχει ο Ολυμπιακός Βόλου ταλέντο, γιατί όχι. Εγώ θα το χαρώ. Όπως θα χαρώ φυσικά η αγαπημένη μου ομάδα που είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος και προηγείται με 3 βαθμούς. Ναι, πείτε μας. Να πάρει, να θα σας πω, θα πάρει να πάρει την πρώτη θέση που δικαιούμαστε, γιατί σε όλο το πρωτάθλημα ήμασταν πρώτοι. Ναι. Δεν μπορείτε όμως μάλλον, γιατί έχετε θέματα εκεί, πληρωμές δεν βλέπω. Τι δεν βλέπεις? Προβλήματα σε πολλά. Σε σκοτώσουμε με τα λεφτά μας, ρε. Βιαννόπουλος από τη μία, πατέρας από λένε την άλλη. Λένε πολλά, λένε, ακούμε να δούμε. Βαρδινογιάννης από την τρίτη, Γιαννακόπουλε από την τέταρτη. Δεν έχουμε λεφτά εμείς. Καίγεται εσείς, ρε. Εμείς έχουμε το λαό. Και ο λαός είναι εκεί. Και ο λαός είναι μεγαλύτερη δύναμη. Εντάξει, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Αλλά για να δούμε. Δεν ανακατεύεται έτσι τράπουλα. Υπάρχει και μια μικρότερη ομάδα. Στα play-off, καλά είναι να βλέπουμε και άλλες ομάδες. Ξέρεις τι παρακαλάμε εμείς οι Παναθηναϊκοί? Για να ακούσω. Στον πρώτο αγώνα να παίξουμε μαζί σας. Ναι, ναι. Και μέσα στην Τούμπα
για να δείξουμε την ανωτερότητά μας. Εκεί θα σας καθαρίσουμε όμως, γιατί το όνειρό σας γίνεται πραγματικότητα. Δηλαδή. Δηλαδή, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική Κυριακή. Έλα! Ναι! Είπα ναι! Έχω την αίσθηση ότι κάποιος θα γελάει σήμερα, θα μας λέει. Είπα ναι! Είπα όλα τα ναι! Είπε όλα τα ναι η αποστολή, κυρίες και κύριοι. Οπότε. Μαζί όμως με το παιχνίδι αυτό και ΑΕΚ με Ολυμπιακό. Δεν μου λες, αυτό τον Πατρίκ Κομνηνό τον άκουσες σήμερα. Δεν άκουσα πολλά, κύριε. Δεν άκουσα. Τον άκουσα. Για πείτε μου. Να σε πω, ρε πουλάκι μου. Δε, πολύ ρε, παιδί. Ξέρω εγώ πού τους βρίσκεται εκεί στην Αθήνα όλους. Η μπάλα. Ήταν έτοιμος όμως. Ο λόγος του ήταν. Λίγο που τον άκουσα. Τον ακούς, ρε παιδί μου. Λες αυτός, ρε παιδί μου. Είναι. Εντάξει. Μα εισάγει έτσι λίγο. Πάει και έρχεται. Μια μουσικότητα στον τρόπο που μιλά. Πώς το είπες, παιδί μου. Μια μουσικότητα στον τρόπο που εκφέρει το λόγο του. Έχει μουσικότητα στον τρόπο που εκφέρει το λόγο του. Ο κύριος Πατρίκ Κομνηνός, ο οποίος ήταν εκεί πέρα. Μάλιστα είπανε σε μια στιγμή, εκεί άκουγα στο ραδιόφωνο που ήμουν, γιατί ο Δημήτρης ο Τζορμπατζόγλου ήταν μέσα στο στούντιο, παρόλο που ήταν η δικιά μας η ώρα. Μετέδιδε την όλη διαδικασία. Μετέδιδε τη διαδικασία και σε μια φάση λέει, αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Σχάβος, με αυτόν του Ολυμπιακού, με τον κύριο Κατσαβάκη συνομιλούνε. Σε ποια γλώσσα? Καλή ερώτηση. Για φαντάζει τον Κατσαβάκη με τον Χάβο να προσπαθούν να συνεννοηθούν. Να συνεννοηθούν έτσι. Αποστολία, αυτό λέγεται παρακμή. Πάμε να δούμε λοιπόν. Εμείς οι Παναθηναϊκοί, οι Βάζελοι όπως μας λέτε εσείς, κυρίες και κύριοι, παρακαλάμε τον πρώτο αγώνα μέσα στην Τούμπα να καθαρίσουμε σας και να τελειώσουμε. Σας περιμένουμε εδώ. Έτσι λέτε εσείς. Έτσι λέμε εμείς, ναι. Για να δούμε λοιπόν. Για να δούμε. Δεύτερη αγωνιστική. Τετάρτη 11 Πέμπτου, Ολυμπιακός Βόλου ΠΑΟΚ. Μία, δύο, τρεις. Στάσου ρε φίλε. Πόσες θέλει. Ολυμπιακός Βόλου ΠΑΟΚ. Ναι. Τη δεύτερη αγωνιστική. Τη δεύτερη αγωνιστική. Πες μου την πρώτη πρώτα. Σας την είπα και προηγουμένως. Είπες ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και ΑΕΚ Ολυμπιακός Βόλου. Για να δούμε λοιπόν. Για να δούμε. Έχω τρεις. Ναι. Με τον ΠΑΟΚ δύσκολα τα πράγματα. Οπότε βάζω 0 σε μένα. Ωραία. 3 στον ΠΑΟΚ. Θα κερδίσω. Συμφωνώ κι εγώ. Ξέρεις γιατί θα κερδίσει. Δεν έχω σισε. Δεν παίζει ο Λέτο και 2-3 ακόμα. Είμαι και ζαλισμένος. Ο προπονητής μου θέλει να μέχρι να συγκρουτιστεί πάλι. Να συγκρουτηθώ και λιγάκι. Πατήσω στα πόδια μου να πάρει μια ανάσα, ρε φίλε. Τόσα που τράβηξα. Εντάξει. Πρώτο αγώνα εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ με τον κόσμο του. Θα χάσω. Δεν λέω. Θα χάσω. Έτσι λέτε εσείς βέβαια, αλλά εγώ να το δεχτώ. Αφού μας δίνετε τρεις βαθμούς. Βρείτε όποια δικαιολογία θέλετε, αρκεί να τους πάρουμε. Η πείρα μου τι μου λέει. Ότι θα χάσω. Για να δούμε. Ωραία. Εντάξει. Στη χειρότερη όμως είμαι μαζί σου με τους ίδιους βαθμούς και σε έχω και στην έδρα μου. Πάμε λοιπόν. 0 εγώ. 3 ο ΠΑΟΚ και έχουμε και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ένα χ είναι καλό αυτό. Νομίζω. Η ΑΕΚ, επειδή, πρόσεξε με. Έχει άλλα στο μυαλό της. Αύριο θα χάσει. Και πάνω στη στεναχώρια της και ένα χιάκι δεν λέει. Χ λοιπόν, να το βάλουμε. Ένα η ΑΕΚ. Θα χάσει αύριο η ΑΕΚ. Θα χάσει αύριο. Ναι. Είναι η μοναδική της ελπίδα. Το ξέρετε θα αυτό. Θα είμαι εγώ εκεί στον αγώνα. Θα πάω να την καταμιάσω. Να, εντάξει, okay. Να πάτε χάσει. Γιατί μας κατέστρεψα. Ναι, ή μας πήραν εδώ πέρα μέσα. Θα είχαμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα γενικά. Με νοιάζει η Βόρεια Ελλάδα. Δεν με νοιάζει η Βόρεια Ελλάδα. Με νοιάζει μόνο ο Παναθηναϊκός. Αλλά μετά από Παναθηναϊκός αγαπάω τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί. Λοιπόν, οπότε έχουμε πρώτος ο Παναθηναϊκός με 3 βαθμούς. Δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 3. Η ΑΕΚ είχε ένα και ένα 2. Και έναν ο Βόλος. Για πάμε. Πάμε δεύτερη αγωνιστική. Δεύτερη αγωνιστική, όπως είπαμε, Τετάρτη στις 11 Πέμπτου. Ολυμπιακός Βόλου ΠΑΟΚ. Αυτό το έχω το μάτσο. 3-0 τον πήρα. Έτσι ακριβώς. Τον Ολυμπιακό Βόλου. Ωραία. Ας πάρω τώρα 2-0. Το έχω. Και 1-0. Να το πάρω μόνο. Ναι, όχι, θα περάσω. Free. Για να δούμε. Θα κατεβούν, λένε, 15.000 παοξίδες. Φυσικά ο Μπέος, ξέρεις τι είπε, στους παοξίδες, στα αδέρφια μου. Ναι, βέβαια, τον αγαπάει τον ΠΑΟΚ. Πολεμάει εκεί τον Παναθηναϊκό και τους Αριανούς. Έβγαλε μία ανακοίνωση. Εντάξει, τώρα. Να μην την πούμε. Ντροπιαστή. Εντάξει, εντάξει αποστολά. Πραγματικά παραθέθηκε. Εντάξει, είπα ναι. Λοιπόν. Για να, να ακούει ο Παπαρέγκας και να βλέπει ότι. Ναι, το τέρας αυτό. Λοιπόν, Ολυμπιακός Βόλου
0. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ 3 θα κερδίσει. Θα κερδίσει, ρε φίλε, το έχω. Κερδίσει. Να βλέπω εκεί ότι γράφεται 3. Και έχουμε. Και επόμενη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Παναθηναϊκός. Επειδή εγώ δεν συνήλθα ακόμα. Και η ΑΕΚ από όλο δικαιολογίε βρίσκεται, ναι. Ένα χι είναι μια χαρά. Βάλτε ένα χι. Δεν είναι φυσιολογικό. Ντέρπι, τοπικό εκεί. Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Έχει συνηθίσει η ΑΕΚ και όμως να του πατάει περίεργα. Βάλε ένα χι που σε συμφέρει. Εντάξει λοιπόν. Χι και όλοι ικανοποιημένοι. Σιχί και όλοι ικανοποιημένοι. Χωρίς γκρίνιες πολύ. Από ένα βαθμό. Ωραία είμαστε. Καλά πάμε. Λοιπόν, οπότε έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική. Πρώτος, κυρίες και κύριοι, ο ΠΑΟΚ με 6 βαθμούς. Δεύτερος, ο Παναθηναϊκός με 4. Πολύ ωραία. Τρίτη, η ΑΕΚ με 2. Ενώ ο Ολυμπιακός Βόλου βρίσκεται εκεί, επιμένει, μπορεί με έναν, αλλά αγωνίζεται. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μια χαρά. Να σας πάω στην Τρίτη. Και δεν με πας. Θα σας πάω. Κυριακή λοιπόν 15 Πέμπτου, τρίτη αγωνιστική. Βάλω και τα γυαλιά μου να μπορώ να δω. Τώρα δυσκολεύουν τα πράγματα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Αυτό είναι. Εδώ θα χάσω όπως το λέω. Εδώ θα χάσω. Τώρα με ποια ομάδα είστε, γιατί με έχετε μπερδέψει. Αγαπάτε τον κόσμο. Παναθηναϊκός. Βασικά είμαι μεγάλη καρδιά. Το έχω καταλάβει. Χωράει κόσμο πολύ. Αλλά κυρίες και κύριοι, εκεί θα χάσει ο ΠΑΟΚ. Ναι, έτσι το βλέπω. Δεν είσαι εδώ. Είναι μια ομάδα που τον πέταξε εκτός τελικού κυπέλου. Είναι κακός δαίμονας του ΠΑΟΚ η ΑΕΚ. Μπορεί να συμφωνώ κιόλας. 0 ο ΠΑΟΚ, 3 η ΑΕΚ. 3 βαθμούς η ΑΕΚ. Μάλιστα. Και ο Ολυμπιακός Βόλου υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Δύσκολο παιχνίδι. Σας βλέπω δύσκολο. Δεν γλίτωσα 2 φορές εφέτος. Και πλέον. Έχασα και στην Αθήνα και στο και Βόλο. Βόλο. Γιατί να μην χάσω και τώρα. Δεν πάμε καλά. 0 ο Παναθηναϊκός, 3 ο Βόλος. Και έχουμε. Φτάζαμε. Για πάμε. 4 ο Παναθηναϊκός. Ωραία. 1, 2, 3 και 3, 6 η ΑΕΚ. 6 ο ΠΑΟΚ και 4 ο Ολυμπιακός Βόλου. Ισορροπημένοι σας βλέπω. Ψηλό είμαστε όλοι μέσα στον κόλπο. Παλεύουμε όλοι. Παλεύουμε. Για πάρε στην πάλι να δούμε. Τέταρτη λοιπόν αγωνιστική, Τετάρτη 18 Πέμπτου και ο ΠΑΟΚ αναμετράται με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Τζακίσω. Θα τη βάλω κάτω και θα την πατήσω. Δεν γλιτώνεις από εδώ πέρα, ξέρω ότι ΑΕΚ, διότι... Δεν φεύγεις ούτε με διότι έγινες αιτία, παρόλο που δεν το πήρες το κύπελο και το χάσες. Έγινε σε τι ένα αποκλειστό και εγώ που θα περνούσα περπατητά από τον και θα δίναμε μια χαρά στον κόσμο. Και θα δίναμε και μια χαρά. Δεν γλιτώνεις χώρια που με κέρδισες. Έτσι. Λοιπόν, έχασε. Και εδώ θα γίνει ο τάφος λοιπόν. Μηδέν, εδώ θα γίνει ο τάφος και όχι σαν τον Τζιρίλο να τα πάρουμε πίσω. Τι έγινε τον Τζιρίλο, θα τον κρατήσετε. Κάτι, εκεί συζητάμε. Τι ρε, έρχεται λέει ο μάνατζερ του. Κύριε Γιώργο, μην. Το γράψανε εφημερίδα, δηλαδή αγελάς. Να γελάς με αυτή την πόλη, κυρίες και κύριοι. Να γελάς με αυτή την πόλη. Το διάβασα σε εφημερίδα. Έρχεται λέει ο μάνατζερ του Τσιρίλου να συζητήσει με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ την ανανέωση για 2 χρόνια ακόμα του Μπρούνο Τσιρίλου. Έρχεται. Και το γράφει και εφημερίδα και δεν ντρέπονται. Εντάξει, έχει γίνει κομμάτι της ομάδας. Τι κομμάτι, ρε, από πού έγινε κομμάτι. Από τη γλωτσιά που είχε ρίξει το Μίετσελ μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ και τον άφησε αφασία τον άνθρωπο, έριξε αυτές μια τέτοια κλωτσιά με τον ΠΑΟΚ. Που τις ρίχνει με καλό σκοπό, υποτίθεται. Ναι, να το δω, να ρίξει μια τέτοια κλωτσιά σαν κι αυτήν που έριξε το Μίετσελ τότε σε έναν άλλο παίκτη. Εγώ δω πιο κλωτσάει, πέφτει κάτω του σκύπ και τον αγκαλιάζει. Άσε μας ρε Τσίριλο καλά. Για να παίξει αυτά τα 6 μάτς να είσαι ο πρώτος παίκτης και μετά έλα, φέρε το μανατζέρ σου μετά να μιλήσουμε. Χρονιές που είναι τώρα και δεν υπάρχει μία στον κοσμάκι. Και βάζει τους δημοσιογράφους να γράφουν έρχεται ο μάνατζερ σου. Τώρα. Να υπογράψεις τώρα και μετά γεια σας. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Φιλαράκι τα λέει. Τελειώσει. Θα έρθει και μετά. Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε μετά. Θα δούμε τι κάνεις πρώτα πρώτα. Πόσα πουλιά πιάνεις. Αγοράκι μου όμορφο. Λοιπόν. Έχει και Ελληνίδα γυναίκα τώρα. Και τι να κάνω εγώ δηλαδή. Άμα και Αλβανίδα γυναίκα δηλαδή τι να κάνω. Μια τίκια λοιπόν. Όχι δεν δείχνω. Εντάξει λοιπόν. Παπά. 6 παιχνίδια. Θέλω λοιπόν, σοβαρότητα. Επόμενο.